Υποδεχόμαστε εκείνους που με το απαράμιλο παράδειγμά τους ανοίγουν νέους δρόμους για το κουράγιο και τη θέληση των ανθρώπων και αποδεικνύουν πως παρά τις όποιες δυσκολίες, οι άνθρωποι μπορούν να κερδίζουν τη ζωή και να καταφέρνουν τα πάντα. Καλωσορίζουμε τους Έλληνες Παραολυμπιονίκες. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα συγκινητική βραδιά για το Περιστέρι. Ένα Δήμο που το όνομά του είναι σύμβολο της ελπίδας. Υποδεχόμαστε λοιπόν εκείνους που από τη μεριά τους πρεσβεύουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και μεταλαμπαδεύουν την αξία της επιμονής, της προσπάθειας, του στόχου και των ονείρων. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που σήμερα είσαστε κοντά μας, που μπορούμε χάρη σε εσάς να απογειώσουμε και τις δικές μας αισθήσεις στα ύψη όσων κατορθώνουν να στέφονται επάξια νικητές πάνω στο Ολυμπιακό βάθρο. Η τιμή πολύ μεγάλη και το χρέος ακόμα μεγαλύτερο. Να ατενίζουμε την προσπάθειά σας και να παίρνουμε μαθήματα ανυπέβλητης μαχητικότητας και πίστης για τον αγώνα, την επιτυχή του έκβαση, την ευγενή διάκριση και την τελική νίκη. Νίκη σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της παιδείας, της άσκησης, της άθλησης και του πολιτισμού, αλλά και της ζωής ολόκληρης. Εσείς που κερδίσατε τη ζωή πριν από όλα τα άλλα. Αγαπημένοι μου Έλληνες Ολυμπιονίκες, μικρός και ασήμαντος μπροστά σας, δεχτείτε τα πιο ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Για μας την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ιδιαίτερη στιγμή που βρισκόμαστε στον φιλόξενο Δήμο του Περιστερίου να τιμήσετε τους Παραολυμπιονίκες που ορθά είπε ο Δήμαρχος Ολυμπιονίκης, δεν έφερε καν Παραολυμπιονίκες και που για να φτάσουν εδώ χρειάστηκε πολύ κόπος, πολύ μόχθος. Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό η χώρα μας περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτές οι δύσκολες στιγμές επηρέασαν σοβαρά και το αθλητικό κομμάτι, όλο το κομμάτι του αθλητισμού και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που κάνετε στους αθλητές μου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβράβευση για έναν προπονητή για όλα αυτά τα χρόνια που έχει δουλέψει να βλέπει τους αθλητές του να παίρνουν το χρυσό μετάλλιο. Το βραβείο, κύριε Δήμαρχε, που θα μου δώσετε σήμερα είναι το πρώτο που θα πάρω εγώ σαν προπονητής. Οι αθλητές έχουν πάρει πάρα πολλά. Είχα αρχίσει να πιστέψω ότι η ομάδα πήγαινε με αυτόματο πιλότο. Οι φορείς, οι ομοσπονδίες και οι παρελμπιακοί μας αγνοούν εμάς συνήθως. Ο Μπότσια, αν καθίσετε να σκεφτείτε και να δούμε εδώ πέρα τους αθλητές μας, έχει ένα απίστευτο μεγαλείο. Υπάρχουν οι αθλητές οι οποίοι έχουν ελάχιστη κίνηση έως και μηδαμινή. Κι όμως υπάρχει ένα άθλημα το οποίο δίνει στη δυνατότητα σε αυτούς τους αθλητές όχι να αθληθούν απλώς, αλλά να κάνουν πρωταθλητισμό. Το Περιστέρι τόλμησε για το δημάρχη του και έριξε τα τείχη. Εμείς όλοι είμαστε και συγκινημένοι και εντυπωσιασμένοι και υπερήφανοι. Είμαστε συγκινημένοι και εντυπωσιασμένοι γιατί η δύναμη της ψυχής ήταν πραγματικά τόσο μεγάλη που ξεπέρασε τα όποια προβλήματα. Είμαστε εντυπωσιασμένοι γιατί μέσα σε μια τέτοια κρίση και σε μια τέτοια συγκυρία που ο αεραστεχνικός αθλητισμός υποχρηματοδοτείται ή δεν χρηματοδοτείται καθόλου, κατορθώστε και βγάλετε πέρα μια δύσκολη αποστολή. Δίπλα και με τη βοήθεια των γονιών σας, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως. Γιατί αυτή είναι το μόνιμο στήριγμά σας, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε αντιληφθεί. Σε πολλά πράγματα η πολιτεία απουσιάζει. Να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε και μια δόση αυτοκριτικής. Μεγάλη δόση αυτοκριτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πόλη του Περιστερίου, την πόλη στην οποία μεγάλωσα,
στην οποία πήγα σχολείο, στην οποία, όπως είπε ο προπονητής μου, ο Γιώργος, έκανα την πρώτη προπόνηση, στην οποία κέρδισε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φέτος. Και άμα τα πω όλα, δεν θέλω με 2 ώρες. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία είναι εδώ και χωρίς την οποία δεν θα γινόταν τίποτα. Τον προπονητή μου, που πριν από 11 χρόνια ήρθε και μου είπε για το βότσε, το οποίο δεν γνώριζα καν ότι υπάρχει. Τη συνέχεια την ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Τους συμπαίκτες μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσει και το σύμβολο.